Αυτά είναι τρία σχηματάκια για τα hip thrust. Λοιπόν, κάτσε δες αυτό το βίντεο. Έπεσε στα πατώματα. Δεν χωράω καν στον μπάγκο, τόσο τεράστιο που είμαι. Για να σου δείξω πώς να κάνεις hip thrust σωστά. Πώς να κάνεις εκτάσεις ισχύου για να σφίξεις τους γλουτούς σου, να κάνεις κολλάκι καρδούλα, σχήμα κλεψίδρα και να σταματήσουν να είναι πλαδαροί και χαλαροί. Καταρχάς, να μάθεις να παίρνεις και τη θέση. Έχω ένα βίντεο στο YouTube μου για την τεχνική της άσκησης πάνω δέστο. Να κάνει κάποια κοπέλα λάθος εύρος κίνησης. Να είναι πάνω και να κάνει έτσι. Να κάνει έτσι την κίνηση. Να κάνει μόνο το πάνω μέρος της κίνησης και να μην κάνει όλο το εύρος. Όχι. Θες να κατεβείς κάτω και μετά μπαμ, ψηλά. Κάτω, ψηλά. Όλο το εύρος κίνησης. Μεγαλύτερο εύρος κίνησης, μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και θα σφίξουν οι γλουτοί σου γρηγορότερα όσο γίνεσαι δυνατότερη. Δεύτερο συχνό λάθος είναι μια κοπέλα να κάνει αρκετό εύρος κίνησης, αλλά πάνω να μην κλειδώνει πλήρως τη συστολή. Και άμα δεν κλειδώνει πλήρως τη συστολή, πάλι δεν παίρνεις το μέγιστο αποτέλεσμα από την άσκηση. Δεν τελειώνεις την κίνηση, εδώ τελειώνει η κίνηση. Θες να γίνεις τραπεζάκι. Μπούμ. Μπούμ. Πλήρη συστολή. Μπούμ. Νιώθω καλύτερα τους γλουτούς μου. Ήδη. Και τρίτο και τελευταίο λάθος είναι το που στέκεται το πάνω μέρος του σώματος. Βλέπω πολλά κορίτσια κάνουν hip thrust, είναι κάτω το ισχύο τους, κάτω λεκάνη τους, αλλά αφήνουν το πάνω μέρος πάνω και πάνε έτσι. Έτσι θα παρατηρήσεις ότι ούτε θα είσαι τόσο σταθερή, θα είναι χαλαρός ο πυρήνας σου, θα επιβαρύνει την τζάμπα η μέση σου και ούτε θα μπορείς να σηκώσεις τόσο πολλά κιλά. Θες πηγούνι μέσα, κλειστό σφιχτό πυρήνα, τεντωμένα χέρια για να σφίγγεις και την μπάρα και την πλάτη. Να είναι ενεργοποιημένη κάθε μυϊκή ομάδα και να είσαι μια μονάδα για μέγιστη μυϊκή ενεργοποίηση και ζουλουτούς, καθώς θα μπορείς πλέον να σηκώσεις περισσότερα κιλά.